ότι αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς ήταν το πλάνο του και αλλιώς πορεύτηκε στη συνέχεια. Γιατί ενώ ήταν ένας οπαδός της απόλυτα φιλελεύθερης οικονομίας, στην πορεία, είτε θέλετε από την πίεση την κοινωνική, είτε από την πίεση των συνδικάτων, είτε από το φαινόμενο των κίτρινων γελέχων, τον οποίο την έκταση δεν έχουμε αντιληφθεί εδώ στην Ελλάδα, είτε από διάφορα άλλα πράγματα, από διάφορα νομοσχέδια τα οποία με άτσαλο τρόπο προσπάθησε να τα περάσει και τον κατηγόρησαν ότι προσπαθεί να τα περάσει στα μουλοχτά, ας μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντί του και ό,τι και να πρότεινε, ακόμη και θετικά πράγματα, εξορισμού, η αντιπολίτευση και το γενικότερο κλίμα ήταν εναντίον του. Μάλιστα. Οι συντάξεις, το συνταξιοδοτικό, η ανεργία, το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, το ταυτοτικό, αυτά είναι βασικά θέματα στα οποία δεν έδωσε απάντηση. Όπως και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό και να δώσει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα της οικονομίας που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19. Βεβαίως. Θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι το θέμα δεν είναι να δίνουμε 500 και 600 ευρώ στον κόσμο και έτσι ο κόσμος να εφησυχάζει και να βάζουμε 300 άδεια πρόστιμα από την άλλη. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Η οικονομία χρειάζεται αυτά στους πρωταγωνιστές της. Και οι πρωταγωνιστές της είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τις ιδέες τους, μέσα από την κινητικότητά τους, μπορούν να δημιουργήσουν νέες καταστάσεις οι οποίες να προκαλούν το όνειρο, την επιθυμία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών. Αυτό δεν υπάρχει. Δέχομαι ότι υπάρχει το θέμα της πανδημίας, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαστούμε, να βγούμε στην οικονομία και να ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές του εαυτού μας και του περιβάλλοντος γύρω μας, για να μπορέσουμε να παράγουμε αγαθά. Γιατί αυτό σημαίνει οικονομία. Βέβαια, εμπιστοσύνη παραγωγή. Και παραγωγή αγαθών. Mm-hmm. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Που αυτό όμως συνδυάζεται και με την πορεία αντιμετώπισης της νόσου. Και εδώ πια έχουμε ένα όπλο, το εμβόλιο, το οποίο θα πρέπει να το κάνουμε όλοι. Εγώ είμαι υπέρ του εμβολίου προσωπικά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, δεν ξέρω εάν εγώ θα δεχτώ το να γίνει αυτό το πράγμα μια μορφή απειλής. Δηλαδή, να πούνε σε κάποιον ότι δεν μπαίνεις στο μετρό γιατί δεν έχεις κάνει το εμβόλιο. Η πρότασή μου είναι η εξής. Αντί να φτάσουμε σε αυτού του είδους όπου οδηγούμαστε σιγά σιγά στην κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας, θα πρέπει, παράδειγμα, θέλει κάποιος να ταξιδέψει με αεροπλάνο, θα πρέπει να μας δείχνει χαρτί, όπως είναι τώρα, ότι 2 μέρες πριν έχει πάρει το τεστ θετικό. Λέμε για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Είτε μάλιστα για λόγους ιατρικούς, είτε για λόγους συνείδησης. Όμως, η προσωπική μου άποψη είναι ότι καλό θα είναι να το κάνουμε το εμβόλιο, γιατί το εμβόλιο θα βοηθήσει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην αίρεση όλων αυτών των τεχνικών και πρακτικών δυσκολιών της μετακίνησης. Στην άρση, ναι. Αλλά ναι. Βεβαίως νομίζω ότι εδώ θα πρέπει όχι να πιστεί. Δεν χρειάζεται κάποιος να πιστεί ότι το εμβόλιο αποτελεί και ελπίδα και λύση για αυτό το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θυμόσαστε, εγώ θυμάμαι όταν είχε έρθει πρώτο καιρό η πανδημία, όλοι λέγανε, αμάνθρωπε παιδί μου, δεν θα βρεθεί ένα εμβόλιο. Και τώρα που βρέθηκε το εμβόλιο... Και τώρα που βρέθηκε το εμβόλιο, μπαίνουμε ναι, σε μια διαδικασία αμφισβήτησης, γιατί βρέθηκε νωρίς και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό μπορώ να πω ότι οφείλεται και μια κακή επικοινωνιακή πολιτική των εταιριών. Δηλαδή μια πολιτική διαχείριση των εταιριών. Γιατί μία εταιρεία λέει το ένα, η άλλη εταιρεία λέει το άλλο. Αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα μεταξύ του ανταγωνισμού των εταιριών. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι ακόμη και αν κάνεις το εμβόλιο δεν είναι σίγουρο ότι θα θεραπευτείς αμέσως και ότι θα πρέπει να ξανακάνεις δεύτερο και ούτω κλπ. Χρειαζόμαστε μία υπεύθυνη, ξεκάθαρη αντιμετώπιση ώστε ο κόσμος να αποκτήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη για το καλό της υγείας του.
προέχει όχι το οικονομικό συμφέρον των εταιριών, αλλά το συμφέρον των ανθρώπων, της κοινωνίας. Η υγεία, για να μπορέσουμε να γίνουμε οικονομικοί πρωταγωνιστές μέσα σε μια εν εξελίξη κοινωνία. Αυτό πρέπει να το διαχειριστεί διαφορετικά η επικοινωνιακή πλευρά όλων των κυβερνήσεων. Να είστε. Πριν κλείσουμε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το 2021? Κοιτάξτε, το 2021 στο μυαλό μας και στις επιθυμίες μας εμφανίζεται, αλλά λέω στις επιθυμίες μας, ως κάτι διαφορετικό. Όλοι θέλουμε να είναι διαφορετικό. Το φανταζόμαστε διαφορετικό, σχεδόν αρχίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι διαφορετικό. Όμως πιστεύω ότι θα έχει πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες καταρχήν στην εφαρμογή του εμβολίου, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Δεύτερον, πολλές δυσκολίες στην οικονομία και στις λεγόμενες πολιτικές δυσκολίες. Όταν βλέπουμε ότι σε χώρες ευρωπαϊκές, και αναφέρομαι συγκεκριμένα και στη Γαλλία, την οποία την ξέρω άμεσα, ότι το πρόβλημα της πανδημίας δεν κάλυψε τις κοινωνικές διαφορές, την ένταση των κοινωνικών διαφορών, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτές οι κοινωνικές διαφορές που δεν αμβλήθηκαν θα οξυνθούν και θα οξυνθούν ακόμη πιο ισχυρά στο 2021. Άρα λοιπόν να περιμένουμε ένα 2021 με μεγαλύτερη υγεία, και το εύχομαι και το πιστεύω, αλλά να περιμένουμε ταυτόχρονα και ένα 2021 με έντονες κοινωνικές διαμάχες, με έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, διότι απ' τη μία θα προσπαθήσουν οι κυβερνήσεις των ισχυρών να πούν μείωση μισθών, συντάξεων κτλ. Απ' την άλλη ο κόσμος θα αρνηθεί να χάσει τα κεκτημένα του δικαιώματα και θα αρνηθεί να έχει μισθούς φτώχειας. Και καλώς θα κάνει. Καλώς θα κάνει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μία παρατήρηση πολύ γρήγορη. Παρακαλώ. Θα ήθελα να δω στην αγαπημένη μου Κέρκυρα να γίνονται δράσεις του πολιτισμού. Δεν τις βλέπω. Θα ήθελα να γίνονται δράσεις του πολιτισμού. Η πανδημία δεν είναι μία αφορμή για δικαιολογία. Μπορούμε και μέσω της τηλεεργασίας να δημιουργήσουμε δράσεις του πολιτισμού έτσι ώστε να είμαστε σε ενέργεια. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή χρονιά. Σε εσάς και σε καλή χρονιά. Να είστε καλά.